Ανοιχτό προσκλητήριο στο λαό απευθύνουν τα μέλη του ΚΚΕ στο Ρέθυμνο εν ώψη των εκλογών της 6ης Μαΐου, καλώντας τους πολίτες να αγωνιστούν για την απόκρουση των νέων μέτρων, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Καλούμε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να μην σκοντάψουν πάνω στις παραπλανητικές ψευδεπίγραφες προτάσεις των λεγόμενων αντιμνημονιακών δυνάμεων. Να μην σκορπίσουν την ελπίδα τους δεξιά-αριστερά και τελικά περάσουν μια νέα απογοήτευση που θα είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην αποτελεσματικότητα των αγώνων. Υποψήφοι με το ΚΚΕ για τον νομό Ρεθύμνου είναι η Νίκος Μανουσάκης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής του ΠΑΜΕ, ο Μανούσος Μανουσογιάννης, δημοτικός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, η Αθηνά Γιαναράκη, συνταξιούχος, και ο Βαγγέλης Αγγελογιαννάκης, φυσικός εφαρμογών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι εκλογές στις 6 του Μάη είναι μια καλή, θα λέγαμε, ευκαιρία να πει ένα μεγάλο όχι απέναντι σε αυτή την κατάσταση η εργατική τάξη της χώρας μας και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα. Κάτω ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, πανίσχυρο ΚΚΕ. Καμιά εμπιστοσύνη στους δήθεν αντιμνημονιακούς ημνητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κεφαλαιοκρατικής εξουσίας. Το ΚΚΕ καλεί τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, τις αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες, τις νέες γυναίκες. Να βγάλουν συμπεράσματα μέσα από την ίδια τους την πείρα και να μην δεχτούν να υποταχθούν σε ένα μέλλον της ανεργίας και των μισθών των 400 ευρώ. Σε ένα μέλλον όπου η υγεία, η πρόνοια, η παιδεία, ακόμα και η μητρότητα θα είναι προνόμια για λίγες, ενώ για τη λαϊκή οικογένεια θα κοστίζουν ακριβά. Ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, αυτές οι εκλογές είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να δείξουν ότι ούτε απογοητεύονται, ούτε παρετούνται, ούτε λυγίζουν κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας για το μέλλον. Είναι μια ευκαιρία να κάνουν το βήμα, έστω και αν δεν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ, έστω και αν είναι πρώτη φορά στη ζωή τους, και να το ψηφίσουν. Στο νομό Χανίων υποψήφιοι είναι ο Νικόλαος Βουρλάκης, επαγγελματίας, η Μαρία Γιαννάκη, εκπαιδευτικός, ο Αλέξανδρος Μαρινάκης, πολιτικός επιστήμονας, ο Γεώργιος Ντακουνάκης, τεχνολόγος γεωπόνος, ο Νικόλαος Παπαντονάκης, έμπορος, και ο Φώτιος Ριγανάκος, ιδιωτικός υπάλληλος.